από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει και το λόγο. Καλησπέρα σας. Ως σήμερα, περισσότερα από 492.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και εργαστηριακά επιβεβαιωθεί. Περισσότεροι από 22.000 θάνατοι έχουν επίσης καταγραφεί, αλλά και περισσότεροι από 119.000 άνθρωποι που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Σήμερα ανακοινώνουμε 71 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 892. 57 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και 54 είναι διασωληνωμένοι. Οι περισσότεροι είναι άνδρες και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τέλος, έχουμε 4 καταγεγραμμένους θανάτους και 26 θανάτους συνολικά στη χώρα. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη. Σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται κατ' εξοχήν άνδρες, 21 άνδρες και 5 γυναίκες και όλοι έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι εκτός από έναν. 42 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η πορεία της επιδημίας του ιού στη χώρα μας θα είναι ανάλογη με τα μέτρα και την τήρησή τους. Έως τώρα δεν δείχνει σημάδια εκθετικής αύξησης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο. Είμαστε ακόμα μέσα στη μάχη, να μην πω στην αρχή της μάχης, ο καθένας από τη δική του μεριά οφείλει να βοηθήσει. Ο ιός μπορεί να προκαλεί και σοβαρά κρούσματα σε νέους ανθρώπους. Το είδαμε και χθες με τον Γερμανό επισκέπτη καθηγητή. Εκεί εμφανίστηκε θρόμβωση στα αγγεία του πνεύμονα, μια επιπλοκή που έχει πρόσφατα συσχετιστεί με τη λίμωξη από το νέο ιό και για την οποία είναι σε επαγρύπνηση τις τελευταίες ημέρες όλοι οι γιατροί του κόσμου και οι γιατροί στην Ελλάδα που χειρίζονται τις περιπτώσεις της νόσου. Στον ασθενή, μάλιστα, από την ομάδα των γιατρών που τον παρακολουθούσαν στην Κρήτη, χορηγούταν ειδική προληπτική αγωγή, αντιπυκτική αγωγή για αυτόν τον σκοπό. Να πω όμως εδώ πως δεν φαίνεται η επιπλοκή αυτή να αφορά μεγάλο ποσοστό των ασθενών, όπως μας δείχνουν δεδομένα δημοσιευμένα από Κινέζους συναδέλφους, και αυτά τα σπάνια συμβάντα δεν αλλάζουν την εικόνα που έχουμε για την πορεία της νόσου, όταν αυτή αφορά ανθρώπους υγιείς χωρίς άλλα προβλήματα υγείας, όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα θεραπευτικά σχήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έναντι της νέας νόσου. Επειδή αυτά τα φάρμακα δίνονται αυτή τη στιγμή στον κόσμο στα πλαίσια ασθενής παρακολούθησης των ασθενών από γιατρό, ιδιαίτερα για λόγους ασφαλείας, κάποια από αυτά έχουν σοβαρές παρενέργειες που αφορούν το αίμα, την καρδιά, το ύπαρ, καταλαβαίνετε δεν μπορούν και δεν πρέπει να δοθούν μαζικά στον κόσμο ή σε ανθρώπους με ήπια συμπτώματα. Σήμερα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε και ενέκρινε θεραπευτικό πρωτόκολλο για θεραπεία ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, αλλά και τις συνθήκες με τις οποίες θα μπορούσε να δοθεί παρόμοια αγωγή, πάντα υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στην κοινότητα. Θέλω να πω εδώ ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, παρακολουθεί και εκτιμά την πορεία της επιδημίας στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη. Χθες το Ευρωπαϊκό Κέντρο εξέδωσε την αναθεωρημένη εκτίμηση κινδύνου για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτή την εκτίμηση αναφέρει πως σε 14 ημέρες ο αριθμός των νέων περιπτώσεων της νόσου ανέβηκε από 3,3 ανά 100.000 πληθυσμού σε 36,1 ανά 100.000 πληθυσμού. 10 φορές παραπάνω. Και πως έχει αυξηθεί η μετάδοση στην κοινότητα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκρίνοντας αυτή την πορεία με την πορεία της επιδημίας στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, από όπου ξεκίνησε ο ιός, οι επιστήμονες του κέντρου εκτιμούν συνεχιζόμενη μετάδοση και παρόμοια αύξηση δίκην Χουμπέι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εντός των επόμενων λίγων ημερών ή λίγων εβδομάδων. Στην ίδια εκτίμηση κινδύνου των Ευρωπαίων συναδέλφων, τονίζεται ισχυρά πως απουσία μέτρων ο ιός θα διασπαρεί με μεγάλη ταχύτητα. Θεωρούν πως δεν είναι δυνατόν με τα ως τώρα δεδομένα που έχουν, με τις διαφορετικές χώρες να έχουν εφαρμόσει διαφορετικά μέτρα σε διαφορετική φάση της επιδημίας, να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των μέτρων για το γενικό πληθυσμό και τις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Νομίζω πως η εικόνα από την Ιταλία και την Ισπανία είναι τόσο άσχημη που οι συνάδελφοι επιστήμονες είναι πολύ ανήσυχοι. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε με την καλή ανησυχία.
και να ευελπιστούμε στη μείωση της επιδημικής καμπύλης με την τήρηση των μέτρων. Ήδη δεν έχουμε πορεία Ιταλίας, δεν έχουμε εκθετική αύξηση. Αν όμως τα μέτρα αρθούν, να είστε βέβαιοι θα ακολουθήσει παρόμοια εικόνα. Στην ίδια αναφορά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο εκτιμά πως ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο είναι πολύ ψηλός για ηλικιωμένους και ανθρώπους με χρόνια νοσήματα. Αυτό τονίζουμε στην πατρίδα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι ο πληθυσμός που πρέπει κατεξοχήν να προστατευτεί. Είναι ο πληθυσμός που πρέπει να ελεγχθεί, είναι ο πληθυσμός που πρέπει να πάρει θεραπεία όταν εμφανίσει την νόσο. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο σε ΜΕΘ είναι μεταξύ 4 και 6% με βάση τα διεθνή δεδομένα. Τέλος, με βάση τη σημερινή εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης που εκδόθηκε πριν από λίγο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, βρισκόμαστε πλέον σε περίοδο χαμηλής δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Μια περίοδος γρίπης που οδήγησε σε 241 σοβαρά κρούσματα και 97 θανάτους στην πατρίδα μας εφέτος. Κυριάρχησε ο ιός τύπου Α και 86% των σοβαρών περιπτώσεων και 92% των θανάτων ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου του πληθυσμού. Η μέση ηλικία των θανόντων ήταν 67 έτη. Τελειώνοντας να πω ότι σήμερα δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση σε κατάσταση φυσυχασμού, παρά την μέχρι τώρα ικανοποιητική εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα μας. Παραμένουμε σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Συμπεριφορές που δείχνουν την αυξημένη μας ευαισθησία αλλά και επαγρύπνηση είναι απαραίτητες τις ημέρες αυτές. Και παρακαλώ όλους να τηρούμε τα μέτρα αποστασιοποίησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο είχε ο κ. Χαρδαλιάς.